Επιστροφή. Μπορεί να την γλιτώσαμε μάλλον από την προηγούμενη σύνδεσή μας. Από την Κάριστο εννοείς. Και να ήταν όλα καλά στην Κάριστο. Πάμε απευθείας στο Μιχάλη Τεζάρη. Δεν πάνε καλά κάπου αλλού. Μάλλον δεν είναι καλή εξέλιξη της πυρκαγιάς στα Βίλια. Μιχάλη, πες μας τι συμβαίνει. Δυστυχώς, Νταντίν Κωνσταντίνε, έχουμε την επέκταση της φωτιάς προς τα Μέγαρα γεωγραφικά. Σας μεταδίδω την εικόνα, σας μεταδίδω το στίγμα. Τώρα με την εικόνα Σάββατο για την Ειδινίδη θα δείτε πώς βρισκόμαστε στον οικισμό Κανδύλη. Βλέπετε απέναντι δύο μεγάλα μέτωπα τα οποία απασχολούν εδώ και αρκετή ώρα τις εναέριες δυνάμεις. Είναι πυκνή η βλάστηση και επιχειρούν εδώ ελικόπτερα, Καναντέρ. Είδαμε και τον Μπέριεφ από πάνω μας. Είμαστε στον οικισμό, εδώ ακριβώς θα σας δώσω στίγμα, στην περιοχή Μελετάκη. Υπάρχει μετά την κορυφογραμμή που βλέπετε στην οθόνη σας προς τα αριστερά. Είναι τα Μέγαρα, είναι μακριά. Δίνω γεωγραφικό στίγμα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Ναι, και σωστά είναι κάνουμε, μακριά, Μιχάλη. Αλλά είναι σε... Δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η φωτιά έχει κατεύθυνση. Τα Μέγαρα, στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικοί, οι οποίοι εάν παραστεί η ανάγκη και εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους, θα κάνουν τις απαραίτητες απομακρύνσεις από τα σπίτια. Είναι ένα σημείο κατάφυτο, καταπράσινο, με πάρα πολύ πλούσια βλάστηση και είναι η συνέχεια του πύρινου μετόπου από τα Βίλια. Έχει περάσει το όρος Πατέρα, το έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες και τώρα βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο που σας δείχνουμε. Εδώ να ξέρετε ότι έχουν στήσει ήδη ένα μίνι στρατηγείο οι πυροσβέστες της χώρας μας, αλλά και οι Πολωνοί πυροσβέστες οι οποίοι αναμένουν. Τώρα δεξιά, Σάβα, αν θες, θα δείξουμε τον Μπέριεφ που σας λέγαμε εδώ, δεξιά επάνω. Είναι τον Μπέριεφ, το οποίο, ή το Ιούσιν. Ένα από τα δύο είναι μακριά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Τα μεγαθύρια, εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη, όπως και να έχει. Τα μεγαθύρια, τα ρωσικά αεροσκάφη που υπάρχουν εδώ. Και βλέπετε πόσο ανησυχητική φορά παίρνει ο άνεμος, παίρνει η κατάσταση εδώ. Λίγο άνεμος, πολύ η πυκνή βλάστηση που υπάρχει. Οι φλόγες ξεπηδούν μέσα από δασικά σημεία που δεν υπάρχει δυνατότητα να προσεγγίσουν πήγες δυνάμεις. Και δυστυχώς είναι... παρακολουθούμε για ακόμη μία ημέρα τους πυροσβέστες να επιχειρούν και με αγωνία να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο αυτό το πύρινο μέτωπο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι το ρεπορτάζ ο Μιχάλης θα δώσει όλες τις εξελίξεις στο Δελτίο Ειδήσεων.